τέλος. Ναι. Πραγματικά. Πόσο κόσμο έχεις αγκαλιάσει, ναι, ναι, πόσο με πολύ κόσμο, αγάπη όμως, σε πόσο Όλια. Κόσμο έχεις δώσει λύτρωση, χαρά, ευτυχία. Βέβαια, όχι δεν έχουν υπάρξει και οι περιπτώσεις εκείνων οι οποίοι... Εννοείται. Εννοείται. Ήταν... Εμείς πάμε με την αλήθεια. Τσιτωμένοι και δεν θέλανε τη συνέχεια. Εμείς πάμε με την αλήθεια. Κάποιοι άλλοι στη χώρα δεν ξέρω αν πάνε με την αλήθεια. Έχει γίνει... Όπα. Τι όπα, να, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Δεν μπορούμε να ερευνήσουμε, όχι, αλλά εντάξει, ναι, είμαστε σε μια φάση έτσι λίγο πιο... Ελπιδοφόρα. Ναι. Ναι. Εντάξει, να παίρνουμε και καμιά ανάσα, γιατί πρέπει να σηκώνεις και λίγο κεφάλι μας συνέχεια. Λέω, τουλάχιστον να σε κάνω πρεμιέρα και να δούμε τι θα γίνει. Ξέρεις τι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι συμβαίνει στην τηλεόραση, δεν είναι ομφαλοσκοπικό αυτό τώρα που κουβεντιάζουμε. Είναι ότι βλέπεις ότι καταλύονται δεδομένα που είναι ανησυχητικά. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας υπουργός και σου λέει, και επειδή είπε το στέ έτσι, και, δηλαδή, μια προσέγγιση σνομπιστική, αλαζονική. Και δεν μιλάω μόνο για την τηλεόραση. Και αυτό με τρομάζει. Όταν δεν παίρνουμε σοβαρά το Σύνταγμα για να ψηφίσουμε ένα νόμο, για να φτιάξουμε ένα νόμο, αυτό είναι σχετικό σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα. Γιατί αύριο μπορεί να έρθει και να πει, α, εντάξει, ωραία, πολλά είναι τα σούπερ μάρκετ, μου φτάνουν 5, κλείστε οι υπόλοιποι. Πώς θα λειτουργήσει έτσι η χώρα? Αυτό είναι που με θορυβεί. Δεν είναι ότι κάποιοι από εμάς ίσως χάσουμε τη δουλειά μας μόνο. Έχει πολλές παραμέτρους το θέμα. Πώς πέρασες αυτό το δίμηνο πια? Ναι, δίμηνο από πια. Από τις 31 Αυγούστου, δίμηνο. 30 Αυγούστου, 31, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί ήταν που... Πρώτη του μήνα, πρώτη νομίζω. Του μήνα. Εσύ, κάπου εκεί ήταν τα χαράματα στο τέλος απόφαση των διακοπών που λέμε, πάνω που θα με ξαναπήσω. Πώς σκεφτόσουν όλο αυτό το δίμηνο? Κοίταξε, ήμουν πολύ ψύχρεμη, πολύ σκεπτική. Χωρίς να σου πω ότι έπεσα σε καμιά βαριά θλίψη, όχι, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που μάχεται στη ζωή του και πάντα έχω μάθει να μάχομαι και μάχομαι μόνη μου, χωρίς βοήθεια, πάντα. Εσύ το ξέρεις. Απλά ήμουνα πολύ επιφυλακτική σε σχέση με το τι πια θα ζήσουμε άλλο σε αυτή τη χώρα. Πολύ ανήσυχη γι' αυτό. Λέω, αν τα ζούμε αυτά τώρα, τι άλλο να περιμένουμε? Και αυτό είναι μια προδοσία γενικότερη σε έναν κόσμο που με πάρα πολύ ελπίδα και προσμονή και προσδοκία έφερε αυτή την κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Άντε, μη το πάω τώρα στο πολύ πολιτικό, ρε παιδί μου. Όχι, δεν θα το πάμε στο πολύ πολιτικό, αλλά... Τα βιώνουμε ότι όλοι. Σε μια περίοδο που όλοι θέλουν κάτι να πούν και όλοι έχουν κάτι που θέλουν να πούν. Δεν σημαίνει ότι θα αναπτύξουμε κουβέντα τριών ωρών πάνω σε αυτό, αλλά... Και ξαναλέω, δεν είναι αυτό το θέμα. Έτσι. Είναι μια εκφορά του θέματος. Δες τους συνταξιούχους τώρα, τι υποφέρουν. Δες τους ανθρώπους που κάνουν την πρώτη κατοικία. Δες τι γίνεται. Χημικά, στους υπερήλικες. Αυτά πρώτη φορά γίνονται στη χώρα. Δεν ξέρω. Σε καλό. Δεν ξέρω τι μπορεί, πόσο καλό μπορεί να έχει αυτό μέσα. Τι καλό μπορείς να δεις αυτό, τίποτα, αλλά τέλος πάντων είναι μια ευχή ρητορική τώρα αυτή. Έχεις δίκιο. Ναι, τέλος πάντων. Ας πούμε ότι είναι ένα γενικότερο μάθημα για όλους, για να επανακαθορίσουμε κάποιες αξίες, κάποιες προτεραιότητες, να ξαναδούμε τη ζωή διαφορετικά, αλλά κάτι να βλέπουμε καλό να έρθει, να έρχεται. Πούντο, δεν ξέρω. Πρέπει όμως να σκεφτόμαστε ότι κάτι ναι, καλό πρέπει, θα έρθει. Πρέπει, δηλαδή, δεν πρέπει να μένει το μυαλό μας παρακολουθημένο. Όχι. Και εγώ τώρα στα λέω που είμαι χωρίς... πολύ αισιόδοξο άνθρωπο. Είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπο. Εντάξει. Όλα είναι για κάποια εξέλιξη, ίσως. Τι να πω, Ελένη μου. Λοιπόν. Έχετε ξεκινήσει τα γυρίσματα εδώ και αρκετό καιρό. Βέβαια. Γιατί σας βλέπω. Είμαστε στον ίδιο διάδρομο, άλλο στούντιο βέβαια, αλλά συναντιόμαστε. Για πες μου. Οι ιστορίες σας που δεν τελειώνουν ποτέ. Οι πραγματικές ιστορίες. Εννοείται. Πραγματικά. Εννοείται. Εσείς δεν ψάχνετε το σενάριο. Εσείς επιλέγετε από τις πραγματικές ιστορίες που φτάνουν στα χέρια σας. Εμείς βλέπουμε πολλά σενάρια ζωής να έρχονται στο γραφείο και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε επιλογές. Και παίρνουμε με την προτεραιότητα της ουσίας, που είναι γονείς που ψάχνουν παιδιά, αδέλφια που ψάχνουν τα αδέλφια, ανθρώπους που πρέπει να πουν κάτι σημαντικό. Όπως σήμερα αυτό που έχουμε στην πρεμιέρα, το πρώτο ζευγάρι που είναι ένας άνδρας που λέει κάτι πολύ σημαντικό. Τι λέει? Καλά, εκεί θα δεις πολλά πράγματα. Θα δεις λίγο τον ιστό της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. Τις παρεξηγήσεις, το πώς διεμβολίζει η σχέση μάνας-γιου, το ζευγάρι, πώς εξελίσσεται όλο αυτό, πόσες αντιστάσεις πρέπει να έχουμε. Όλα είναι εκφορά της πραγματικότητας.
αυτά όλα που ζούμε στην εκπομπή είναι η ζωή μας. Είναι κομμάτια από αυτά που βιώνει σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια. Και πραγματικά έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί κάθε χρόνο λέω, εντάξει, έρχεται άλλη μια χρονιά, πρώτο Θεός, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεται η δυνατότητα να ξανακάνω την εκπομπή που τη λατρεύω και όλη η ομάδα τη λατρεύει και την κάνουμε πάρα πολύ αγάπη. Αλλά κάθε φορά έχουμε την ίδια γωνία, θα έχουμε ιστορίες έτσι δυνατές κτλ. Και κάθε φορά οι εξελίξεις μας ξεπερνάνε. Ξεπερνάνε τις ανησυχίες μας, τις αγωνίες μας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που είναι γραμμένο στον τάφο του Παπαδιαμάντη. Σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα βάσανα και στεναγμή του κόσμου. Και ειδικά στην Ελλάδα, με ξενιτεμένα.